Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας και από μένα. Και να πάμε στην επόμενη με αριθμό 3929, 5 Δευτέρου 21, ερώτηση της Βουλευτού Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κυρίας Μαριλίζας Ξένων Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Οικονομικού με θέμα «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνει λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων στην καθαριότητα των φορέων του Δημοσίου». Κυρία Ξένων Γιαννακοπούλου, καλημέρα σας. Έχετε 2 λεπτά για ξεκίνημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στις 31 Μαρτίου έληξε η σύμβαση για 140 εργαζόμενες στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών και πλέον έχουν βγει κυριολεκτικά στο δρόμο εν μέσω πανδημίας, ανεργίας και μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου, 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σας είχαμε υποβάλει ερώτηση με την οποία σας ρωτούσαμε και σας ζητούσαμε ταυτόχρονα να υπάρξει μία λύση για τις αποκλεισμένες, όπως φαινόταν ήδη από τότε, καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, και μάλιστα σας επισημέναμε ότι μετά από πολυετή εργασία στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτές οι γυναίκες βρίσκονταν πλέον μπροστά στο φάσμα της ανεργίας. Επειδή πλέον ισχύει ο κανόνας 1:1, και επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σας ζητήσαμε να βρεθεί και μία μόνιμη λύση για όλο το δημόσιο με μία προκήρυξη συνολική για τις θέσεις καθαριότητας. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία μαζί με τους συναδέλφους, τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Αλεξιάδη, που παρίστανται κιόλα σήμερα, να σας συναντήσουμε, μαζί και με την εκπρόσωπο των καθαριστριών, την κυρία Μπάλα, και εκεί σας ζητήσαμε να υπάρξει μία τροπολογία από την πλευρά σας, για μία τρίμηνη τουλάχιστον παράταση, ώστε αυτές οι γυναίκες να μην βρεθούν στην ανεργία, και μέσα σε αυτό το διάστημα, σε συνεργασία με τον κύριο Βορίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, να βρείτε μία λύση. Από την πλευρά σας εκλάβαμε ότι έχετε τη διάθεση να αναζητήσετε μία τέτοια λύση, αλλά δυστυχώς οι μέρες περνάνε. Και ήδη αυτές οι γυναίκες έχουν φτάσει στο όριο της απελπισίας. Εμείς, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Πρώτον, προτίθεστε να φέρετε μια τροπολογία για αυτή την τρίμηνη παράταση, ώστε αυτές οι γυναίκες να συνεχίσουν να εργάζονται σε κενές θέσεις καθαριότητας που υπάρχουν του Δημοσίου. Και δεύτερον, κατά πόσο από κοινού με τον κύριο Βορίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, προτίθεστε να δώσετε μια μόνιμη λύση με μια προκήρυξη μονίμων θέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Ξένων Γιαννακοπούλου. Θα απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα σας. Έχετε 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Επιβεβαιώνω πράγματι, κυρία Ξένων Γιαννακοπούλου, το ενδιαφέρον το δικό σας, των συναδέλφων και άλλων κομμάτων. Από το ΚΚΕ είχα πρόσφατα επίσκεψη για το θέμα αυτό, για το θέμα των υπαλλήλων της καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Και ξέρετε ότι η πόρτα μου ήταν και είναι ανοιχτή και για τους υπαλλήλους στον τομέα της καθαριότητας. Πράγματι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιδιώξαμε να δούμε αν στα πλαίσια της νομιμότητας υπάρχουν εφικτές λύσεις. Όπως καλά γνωρίζετε, και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στη δευτερολογία σας όταν συζητήσαμε στο γραφείο μου, η διαδικασία που ακολουθήσαμε ως Υπουργείο Οικονομικών ήταν η σωστή. Ήταν η σωστή με βάση την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4506 του 2017, δηλαδή νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ προχώρησε στην έκδοση των σχετικών προκηρύξεων για την πρόσληψη αντίστοιχα 60 και 100 ατόμων στον τομέα της καθαριότητας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, όπως έκανε ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κριτήρια επιλογής, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, όπως αυτός ορίστηκε το 2018 με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μοριοδοτήθηκε για να γνωρίζουμε τα κριτήρια ο χρόνος ανεργίας του υποψηφίου, η οικογενειακή του κατάσταση, πολύτεκνος, τρίτεκνος, αριθμός τέκνων, η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας
τυχόν αναπηρία του υποψηφίου ή τυχόν αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου του υποψηφίου. Δεν αλλάξαμε καθόλου τα κριτήρια του προηγούμενου διαγωνισμού που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, κριτήριο πρόσληψης, κατά αντιστοιχεία, αποτέλεσε η εντοπιότητα και απόκτηση σχετικής εργασιακής εμπειρίας, είτε σε φορείς του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα επί των προκηρύξεων, έχουν υπογραφεί οι προσωρινές συμβάσεις μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μετά την εκδίκαση από τον ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων οριοδότησης. Αναφέρατε, κυρία συνάδελφε, ότι έμειναν εκτός άνθρωποι που εργάζονταν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς. Με βάση τα κριτήρια τα κοινωνικά. Έμειναν όμως άξιοι υποψήφοι, γιατί κάποιοι άλλοι συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια με βάση, επαναλαμβάνω, τα κοινωνικά κριτήρια που πριν από λίγο ανέφερα. Να θυμίσω ότι το ίδιο έγινε και το 2018. Με την προκήρυξη που εσείς δημοσιεύσατε, έμειναν εκτός 27 άτομα από τους 60 εργαζόμενους που απασχολούνταν μέχρι τότε στον τομέα της καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών και 33 από τους 87 στην ΑΔΕ. Το 2018. Όσον αφορά το θέμα της μονιμοποίησης προσωπικού, το γνωρίζετε και αυτό είναι θέμα, όπως πολύ σωστά είπατε, του Υπουργείου Εσωτερικών, της μονιμοποίησης προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο ή της μετατροπής ισχυουσών τέτοιων συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, αυτό προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, κάτι που έχει κρυφθεί και νομολογιακά από τον Άριο Πάγο το 2020 και το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κυρία Ξενογιάννακοπούλου, έχετε και εσείς 3 λεπτά στη διάθεσή σας για τη δευτερολογία σας όμως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς, κατά τη συνάντησή μας, σας θυμίσαμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015 προσέλαβε όλες τις απολυμένες καθαρίστριες, παρότι ήταν κάτω από δύσκολες μνημονιακές τότε καταστάσεις και περιορισμούς. Επίσης, σας διευκρινίσαμε, γιατί υπάρχει μία διαφορά, ότι η διαδικασία του 2018, που όντως τότε θεσπίστηκαν τα 18 μήνα, προκειμένου να βρεθεί μία λύση για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην καθαριότητα του δημοσίου, η διαφορά ήταν ότι η προκήρυξη έγινε ταυτόχρονα για όλα τα Υπουργεία, προκειμένου να μην υπάρξει αυτό το φαινόμενο που έγινε τώρα με τις μεμονωμένες προκηρύξεις, που επειδή έσπευδαν όλοι να υποβάλουν τα χαρτιά τους, εκ των πραγμάτων έμειναν αυτός ο μεγάλος αριθμός, δηλαδή οι περισσότερες του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός. Τότε είχαν μείνει πάρα πολύ λίγες εκτός, ακριβώς επειδή ήταν μια οριζόντια διαδικασία προκηρύξεων, και για αυτές ακόμα ευρέθηκε λύση. Το 2019, που τύχαινε να είμαι και αρμόδια Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχαμε ήδη ετοιμάσει νομοσχέδιο με μόνιμες θέσεις και μπορεί να αναζητηθεί, όπως σας είπαμε, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά λόγω εκλογών δεν μπορέσαμε να το φέρουμε και φέραμε τότε την τροπολογία για περαιτέρω παρατάσεις, τις οποίες και εσείς συνεχίσατε μέχρι πρόσφατα, που τώρα πλέον έχουμε βρεθεί σε αυτό το πρόβλημα να είναι οι 140 καθαρίστριες κυριολεκτικά στο δρόμο. Επειδή είναι ένα θέμα που η λύση του απαιτεί μία συνεργασία και το αναγνωρίζουμε αυτό, ανάμεσα σε εσάς και ως Υπουργό Οικονομικών, αλλά ανάμεσα και στον κύριο Βορύδη που είναι Υπουργός Εσωτερικών, έχουμε ήδη ζητήσει και θα συναντήσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών από κοινού με τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Αλεξιάδη τη Δευτέρα, προκειμένου να μιλήσουμε και μαζί του, αλλά αυτό που ζητάμε από σας σήμερα είναι η δέσμευση. Ότι πρώτα απ' όλα μπορείτε, υπάρχει θέμα πολιτικής βούλησης για μας, έχετε τη διοικητική δυνατότητα με τον κανόνα 1:1 και με την δυνατότητα να φέρετε μία τροπολογία τουλάχιστον τρίμηνης παράτασης σε κενές θέσεις του Δημοσίου, που φυσικά είναι θέμα και του Υπουργού Εσωτερικών, να διαπιστώσει και να καταγράψει. Και ταυτόχρονα θέλουμε τη δέσμευσή σας ότι ως κυβέρνηση και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών θα εξετάσετε, και εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Σε αυτή την κατεύθυνση επιμένουμε. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των καθαριστριών
και πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς του δημοσίου, ο κανόνας ένα προς ένα στις προσλήψεις και όπως σας επισημάναμε και στη συνάντησή μας και η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανοίγει πλέον και θα το εξηγήσουμε και στον κύριο Βορύδη και τη δυνατότητα μονιμοποίησης συμβασιούχων στην καθαριότητα. Κύριε Υπουργέ, από εσάς σήμερα θέλουμε τη δέσμευσή σας ότι θα κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση και κυρίως στην άμεση παράταση των συμβάσεων των καθαριστριών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε 3 λεπτά να δώσετε ναι ή όχι για τη δέσμευσή σας. Να ξεκινήσω καταρχήν με μια μικρή ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ, οι οποίοι επί μακροχρονικό διάστημα εργάστηκαν με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήδη πριν από το 2004. Επισημαίνω ότι έχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις από τότε και με τις μεταβατικές διατάξεις Προεδρικού Διατάγματος του 2004 για τις περιπτώσεις διαδοχικών συμβάσεων, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύως και ήταν ενεργές έως την έναρξη ισχύως αυτού, ορίζονταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί ώστε να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις αυτές συνιστούσαν εφ' εξής σύμβαση έργου αορίστου χρόνου, εφόσον συνέτρεχαν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα εκ του νόμου τη θέμενα κριτήρια. Ως εκ τούτου, εφόσον οι αναφερόμενες στη σχετική ερώτηση συμβάσεις δεν μετατράπηκαν με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του 2004 σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, από διαδοχικές κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκύπτει ότι αυτές δεν πληρούσαν, εκ του νόμου, οριζόμενα κριτήρια για το σκοπό αυτό. Άρα το τι θα κάνατε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να υποστηρίξει ότι θα γίνονταν, γιατί μας έχει συνηθίσει η αξιωματική αντιπολίτευση να μην πρόλαβε την τελευταία στιγμή να υλοποιήσει διάφορες πολιτικές. Με ρώτησε, κυρία συνάδελφος, γιατί δεν προβήκαμε όλα τα Υπουργεία σε παράλληλη έκδοση σχετικών προκηρύξεων, έτσι ώστε το προσωπικό που πιθανόν να έμενε εκτός μιας προκήρυξης να μπορούσε να απορροφηθεί σε μια άλλη προκήρυξη. Σας απαντώ. Εσείς, όπως είπατε, το πράξατε αυτό το 2018 προκειμένου να νομιμοποιήσετε την απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας για το διάστημα από 1η Ιουλίου του 2017 και μετά, καθώς οι συμβάσεις τους στα περισσότερα Υπουργεία είχαν λήξει. Γι' αυτό και η προκάτοχός σας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 27 Δεκάτου του 2017, θα το καταθέσω στα πρακτικά, εξέδωσε εγκύκλιο σε ακολουθία των άρθρων 8 και 9 του νόμου 4506 του 2017, δηλαδή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία έπρεπε μέχρι 31/1 του 2018 να έχει εκδοθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς προκήρυξη πρόσληψη προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας. Άλλη άσκηση ήταν αυτή. Γι' αυτό το λόγο, οι ανακοινώσεις των ΣΟΧ των Υπουργείων το 2018 δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε όλα τα Υπουργεία. Έκτοτε και επί των ημερών σας, το κάθε Υπουργείο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες του, προχώρησε είτε στη δημοσίευση νέων προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου οριζόμενου χρόνου διάρκειας 18 μηνών, όπως έπραξε το Υπουργείο Εσωτερικών, πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ, είτε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως επέλεξαν τα άλλα Υπουργεία. Με ρωτάτε και στη δευτερολογία σας, γιατί δεν παρατείναμε τις συμβάσεις που έληξαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να παρατείνονται παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Σύμφωνα με το άρθρο 180 του νόμου 4764 του 2020, η συμβάση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτηρίων, μεταξύ άλλων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη νέων συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των ενεξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 Μαρτίου του 2021. Και αυτό πράττουμε.
Και εν κατακλείδη, όπως ξεκίνησα τη δευτερολογία μου, επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ γιατί εσείς που διατυμπανίζετε πως με τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κρατώνται όμοιροι οι εργαζόμενοι, όπως λέτε και στην ερώτησή σας, ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια διακυβέρνησης δεν δώσατε μία οριστική λύση στο πρόβλημα της καθαριότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα μέσω της σύστασης όπως εσείς υποστηρίζετε, εκ των υστέρων βεβαίως, μόνιμων θέσεων απασχόλησης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Γιατί επιλέξατε τις συμβάσεις 18 μηνών. Εσείς επιλέξατε τις συμβάσεις 18 μηνών και λέτε ότι θα ετοιμάζατε μονιμοποίηση αφού θα βγαίναμε από τα προγράμματα προσαρμογής. Μα δεν βγήκαμε τον Αύγουστο του 18. Εσείς δεν λέγατε ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω, όπως είπαμε και στο γραφείο μου, ότι ως Υπουργείο Οικονομικών ακολουθήσαμε την ορθή πρακτική, την ορθή πολιτική πράξη, σε συνέχεια και αυτό που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια και στους δύο.